της σημερινής ημερίδας. Είμαι η κυρία Μπόιανα Παύλοβιτς, ερευνήτρια στην Ακαδημία Επιστημών του Βελιγραδίου. Θα μας μιλήσει, ο τίτλος της ανακοίνωσής της είναι «Στα ίχνη των αρχαίων του Αγίου Όρους, ιστορική μελέτη της έρευνας για το Άγιον Όρος και την έκδοση των εγγράφων των μονών του Αγίου Όρους στη Σερβία». Κυρία Παύλοβιτς. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λιβανό για την πρόσκληση και την ευκαιρία αυτή να μιλήσω στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Το Άγιο Όρος και οι μονές του καταλαμβάνουν ιδιαίτερα σημαντική θέση στην ιστορία του σερβικού λαού. Με αυτές συνδέονται οι απαρχές της ανάπτυξης της σερβικής αυτοκέφαλης εκκλησίας, καθώς και η ανάπτυξη των σερβικών γραμμάτων, της λογοτεχνίας και της πολιτιακής κατάστασης. Με τις απαρχές της ανάπτυξης της σύγχρονης επιστήμης, την εποχή του διαφωτισμού, αλλά και με την αφύπνιση των εθνικών ιδεών, το ενδιαφέρον για το Άγιο Όρος και τα αρχεία των μονών του απέκτησε ιδιαίτερη σημασία. Το γεγονός ότι κάπου στα βάθη των μοναστηριακών αρχείων φυλάσσονταν έγγραφα εθνικής σημασίας, στοιχεία σημαντικά για την ταυτότητα των ανθρώπων που κατά τον 18ο και 19ο αιώνα αποτείναξαν το ζυγό της σκλαβιάς και με αίμα, υδρότα και μεγάλο αγώνα έθεσαν τα θεμέλια των εθνικών κρατών, επηρέασαν το άνοιγμα των μοναστηριακών κοινοτήτων σε μορφωμένους ανθρώπους και ως εκ τούτου στην έναρξη των εργασιών για την έκδοση των αγιολητικών πράξεων. Όσον αφορά τη Σερβία, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι 175 έγγραφα σημαντικά για την ιστορία του σερβικού λαού στη σερβική και στην ελληνική γλώσσα φυλάσσονται στις αθωνικές μονές. Ωστόσο, το ενδιαφέρον για τα σλαβικά έγγραφα δεν ξεκίνησε από τη Σερβία, αλλά από την αυτοκρατορική Ρωσία, την οποία τα εκολαπτωμένα σλαβικά κράτη, κυρίως η Σερβία, έβλεπαν ως πατρίδα τους. Έτσι ο Ρώσος μοναχός Βασίλη Γρηγορόβιτς Πάρσκι έμεινε δύο φορές στο Άγιο Όρος. Για το θέμα μας, η δεύτερη επίσκεψη του το 1744 είναι η πιο σημαντική, αφού τότε ο Πάρσκι, έχοντας κατακτήσει την ελληνική γλώσσα, έτυχε καλύτερης υποδοχής από τους μοναχούς του Αγίου Όρους, οι οποίοι συχνά δεν εμπιστεύονταν τους ξένους, γεγονός που του επέτρεψε να έχει καλύτερη εικόνα σχετικά με τα έγγραφα. Τότε συνέταξε σύντομη περιγραφή 36 εγγράφων, εκ των οποίων 33 ήταν στα σερβικά, δίνοντας σημαντικές πληροφορίες για το υλικό με το οποίο γράφηκαν, τις υπάρχουσες υπογραφές και σφραγίδες, αλλά σπάνια αναφέροντας την ημερομηνία που απολύθηκαν. Λίγο αργότερα, το Άγιον Όρος επισκέφθηκε ο Γιώβαν Ράιτς, ένας από τους πιο γνωστούς λόγιους Σέρβους του 18ου αιώνα, και ένας από τους πρώτους Σέρβους ιστορικούς. Το ζηλευτό του έργο για την παρουσίαση της ιστορίας των Νότιων Σλάβων στο σύνολο του ολοκληρώθηκε με το κεφαλαιόδες έργο «Ιστορία διαφόρων λαών, κυρίως Βουλγάρων, Κροατών και Σέρβων» που εκδόθηκε στη Βιέννη το 1794-5. Στην ιστορία του Ράιτς υπάρχουν αποσπάσματα από διάφορα σερβικά έγγραφα της Μονής Χιλανδαρή. Υλικό από τα αρχεία των μονών του Αγίου Όρους συνέχισαν να αποκαλύπτουν οι Ρώσοι. Ο Βίκτορ Ιβάνοβιτς Γρηγορόβιτς, Ρώσος φιλόλογος, σλαβολόγος και ιστορικός, έμεινε στο Άγιο Όρος από τον Αύγουστο του 1844 έως τον Ιούλιο του 1845. Με την ευκαιρία αυτή μελέτησε πολλά έγγραφα Σέρβων και Βούλγαρων ηγεμόνων στις μονές Αγίου Παύλου, Καστεμονίτου, Εσφυγμένου, Αγίου Παντελεήμονος, Ζωγράφου και Χιλανδαρίου. Ο Γρηγορόβιτς περιέγραψε με μεγάλη λεπτομερία 54 έγγραφα Σέρβων ηγεμόνων από τη Μονή Χιλανδαρίου, δίνοντας μάλιστα μεγαλύτερα ή μικρότερα αποσπάσματα από μερικά από αυτά. Το αποτέλεσμα της εργασίας του τυπώθηκε στη Μόσχα το 1877. Το έργο του Γρηγορόβιτς ακολούθησε ο Πορφύριος Αλεξάνδροβιτς Ουσπένσκι, ο οποίος έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στα αρχεία της Μονής Χιλανδαρίου. Όπως ακούσαμε και από την κυρία Γκέρντ, η Ρωσική Αυτοκρατορική Ακαδημία οργάνωσε αρκετές επιστημονικές αποστολές κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα με στόχο τη δημιουργία
σχεδίων και στη συνέχεια φωτογραφιών εγγράφων από τον Άθο. Το 1868 εμφανίστηκε στη Μόσχα η ιστορία του Χιλανδαρίου, που εκδόθηκε από τον αρχιμανδρίτη Λεωνίδα, ενώ το 1873 στο Κίεβο μια έκδοση του Φιλίππου Αλεξέεβιτς Τερνόφσκι, στην οποία τυπώθηκαν όλα τα σλαβικά έγγραφα των Σέρβων ηγεμόνων από τη Μονή Αγίου Παντελέημονος. Το πόσο μεγάλη ήταν η συνεισφορά των Ρώσων επιστημόνων στην έκδοση σερβικών αγιορητικών εγγράφων μαρτυρά το γεγονός ότι ελληνικά και σερβικά έγγραφα της Μονής Χιλανδαρίου δημοσιεύθηκαν δύο φορές, το 1911 και το 1915, στο περιοδικό Βυζαντζίσκι Βρέμινικ, το οποίο ξεκίνησε στη Μόσχα ο Βασίλη Γρηγορόβιτς Βασίλευσκι στο πλαίσιο της σειράς «Act du Latos». Σχεδόν ταυτόχρονα με τις έρευνες των Ρώσων επιστημόνων και Σέρβοι επιστήμονες έδειξαν ενδιαφέρον για την πολιτιστική κληρονομία του Αγίου Όρους. Ο διάσημος Σέρβος συγγραφέας και ζωγράφος Δημήτρη Αβράμοβιτς επισκέφθηκε τον Άθο το 1847 και το αποτέλεσμα της δουλειάς του ήταν δύο βιβλία που εκδόθηκαν το ίδιο και το επόμενο έτος. Περιγραφές της σερβικής αρχαιότητας στο Άγιο Αθωνικό Όρος και το Άγιος Όρος από την πλευρά της πίστης, της τέχνης και της ποίησης. Στα βιβλία του ο Αβράμοβιτς έδωσε μια λεπτομερή περιγραφή 20 σερβικών εγγράφων της Μονής Χιλανδαρίου. Τα βιβλία του επανεκδόθηκαν στο Βελιγράδι χάρη στην εκδοτική δραστηριότητα της εταιρείας φίλων του Αγίου Όρους Άθο. Ο 19ος αιώνας, όπως προκύπτει από τα παραπάνω, ήταν εμποδισμένος με τη μεγάλη ανάπτυξη της επιστήμης και στη συνέχεια άκμασαν η φιλολογία, οι σλαβικές σπουδές και η ιστορία, η ερευνητική μεθοδολογία των οποίων αναπτύχθηκε ιδιαίτερα. Για το λόγο αυτό δόθηκε μεγάλη αφοσίωση στη δημοσίευση του αρχαιακού υλικού. Το 1868 ο σλαβολόγος Γιάνκο Σάφαρικ δημοσίευσε στο Βελιγράδι ένα έργο με τίτλο «Παλαιά σερβικά γράμματα», το οποίο βασίστηκε σε αντίγραφα και φωτογραφίες του αρχιμανδρίτη Λεωνίδα από τη Μονή Αγίου Παντελέημονος. Επίσης, το 1851 ο Σάφαρικ δημοσίευσε στην Πράγα το «Μνημείο της Παλαιάς Γραμματείας των Νοτίων Σλάβων», ένα έργο το οποίο περιέλαμβανε 4 σερβικά έγγραφα της Μονής Χιλανδαρίου. Για το σερβικό αρχαιακό υλικό από το Άγιον Όρος, ανεκτήμητη σημασία έχει το έργο «Μονουμέντα Σέρβικα» του Φραντς Μίκλωσιτς, το οποίο εμπεριέχει μια πολύτιμη συλλογή μεσαιωνικών εγγράφων και εκδόσεις αγιορητικών εγγράφων βασισμένων στο έργο του Δημήτρη Αβράμοβιτς και του Γιάνκου Σάφαρικ και φέρει επίσης έναν κατάλογο με έγγραφα που δημοσίευσε ο Πορφύριος Ουσπένσκι. Καθόλου μικρή συνεισφορά στη δημοσίευση των εγγράφων του Χιλανδαρίου δεν είχε και ο Τζούρα Τάνιτσιτς, αλλά και ο Ούγγρος ερευνητής Γκούσταβ Βέντσελ, ο οποίος στο έργο του δημοσίευσε και μετέφρασε στα ουγγρικά αρκετά σερβικά έγγραφα από το Άγιο Όρος. Οι κορυφαίοι της σερβικής ιστοριογραφικής θετικιστικής σχολής, Λιούμπομιρ Στοιάνοβιτς, Λιούμπομιρ Κοβάτσεβιτς και Στόα Νοβάκοβιτς, έχουν ιδιαίτερη συμβολή στην έκδοση αγιορητικών εγγράφων. Το 1890 ο Στοιάνοβιτς δημοσίευσε μια συλλογή σερβικών εγγράφων με τον τίτλο «Μνημείο» στην εφημερίδα της Σερβικής Ακαδημίας. Τα έγγραφα του Αγίου Όρους προετοιμάστηκαν με την ευκαιρία αυτή σύμφωνα με φωτογραφίες που τράβηξε ο Ρώσος Πέτερ Ιβάνοβιτς Σεβαστιάνοφ. Επίσης, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στον Άθο το 1894, ο Λιούμπομιρ Κοβάτσεβιτς αντέγραψε 95 έγγραφα του Χιλανδαρίου. Μεταξύ άλλων, σκόπευε να τα εκδώσει σε ειδική συλλογή αφιερωμένη στην 700η επέτειο από την ίδρυση του Χιλανδαρίου, αλλά δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει την ιδέα του. Το επίπονο έργο του Κοβάτσεβιτς για τη δημοσίευση του αρχαιακού υλικού από τα σκευοφυλάκια των Μονών του Αγίου Όρους διακόπηκε από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ωστόσο, χάρη στον μακρύ δρόμο που άφησε πίσω του ο Κοβάτσεβιτς, ο Στόε Νοβάκοβιτς στο βιβλίο του «Νομικά μνημεία των σερβικών κρατών κατά το Μεσαίωνα», που εκδόθηκε το 1912, δημοσίευσε 58 αντίγραφα εγγράφων τα οποία του έδωσε ο Κοβάτσεβιτς, αν και όχι στο σύνολο τους. Παρατηρώντας τη σημασία του αρχαιακού υλικού αποκλειστικά ως ιστορικός των νομικών,
ο Νοβάκοβιτς παρέλειψε προήμια από την έκδοση των εγγράφων του, θεωρώντας τα μέρη με στερεότυπες φόρμουλες, περιγραφές συνόρων και ονόματα παρήκων. Στα μνημεία δημοσιεύθηκαν επίσης μόνο εν μέρη και τα 10 έγγραφα τα οποία παρέδωσε ο Βυζαντινολόγος Τραγούτιν Αναστασίεβιτς στον Νοβάκοβιτς. Το 1922 ο Αναστασίεβιτς εξέδωσε τα σερβικά έγγραφα της Μονής Μεγίστης Λάβρας. Τα χρόνια κατά τα οποία εμφανίζονται οι εκδόσεις του Στοιάνοβιτς, του Κοβάτσεβιτς και του Νοβάκοβιτς αντιπροσωπεύουν μια δύσκολη εποχή στην ιστορία του σερβικού λαού. Ήταν η περίοδος των Βαλκανικών πολέμων όταν οι Οθωμανοί εκδιώχθηκαν από τα Βαλκάνια. Είναι η εποχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μια εποχή μεγάλης κρίσης αλλά και μεγάλου ενθουσιασμού της σερβικής ιστοριογραφικής σχολής που ανακάλυψε τη δύναμη στα αρχαία χρόνια για να αντιμετωπίσει την αβέβαιη καθημερινότητα. Αυτή είναι επίσης η εποχή που ένας μεγάλος αριθμός μεταναστών, μεταξύ των οποίων οι καλύτεροι Ρώσοι ερευνητές, ήρθαν στη Σερβία μετά την επανάσταση στην Ρωσία. Συνέβαλαν μεταξύ άλλων στον τομέα της έκδοσης των εγερητικών εγγράφων. Εξέχουσα θέση μεταξύ των εκδοτών των εγγράφων του Άθο έχουν οι Αλεξάνδρ Σολοβιόβ και Βλάντιμιρ Μόσιν. Διαμένοντας σε πολλές περιπτώσεις στο Άγιο Όρος, έλαβαν φωτογραφίες από μεγάλο αριθμό σερβικών και ελληνικών εγγράφων που βρίσκονται σήμερα στα αρχεία της Σερβικής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών. Πρώτος, ο Αλεξάνδρ Σολοβιόβ δημοσίευσε το 1926 τα επιλεγμένα μνημεία σερβικού δικαίου και στη συνέχεια δημοσίευσαν μαζί τα ελληνικά έγγραφα Σέρβων ηγεμόνων το 1936. Ο Σολοβιόφ εξέδωσε επίσης τα έγγραφα του αυτοκράτορα Ούρος για την Μονή Χιλανδαρίου. Ο Βλάντιμιρ Μόσιν το 1939 και το 1940 ετοίμασε δύο μεγαλύτερες συλλογές αγιορητικών εγγράφων με τίτλο «Έγγραφα από τα αρχεία του Αγίου Όρους» και «Έγγραφα της αδελφότητος του Χιλανδαρίου». Πιο πρόσφατα, ο Μόσιν και οι συνεργάτες του εξέδωσαν τη συλλογή μνημεία της Μακεδονίας, η οποία περιλαμβάνει κυρίως σερβικά γεωρητικά μνημεία με πολύ εκτενή σχόλια. Με τη συναδελφό του Λίδια Σλάβεβα, ο Μόσιν έγραψε λεπτομερή σχόλια για τα σερβικά έγγραφα από την εποχή του αυτοκράτορα Τούσαν, τα οποία δημοσιεύθηκαν μετά το θάνατο του, το 1988 στο Πρίλεπ. Το έργο του Μόσιν σε συνεργασία με του Σίμο Τσίρκοβιτς και Ντούσαν Σίνδικ, συλλογή μεσαιωνικών κυρλικών εγγράφων της Σερβίας, της Βοσνίας και του Ντουμπρόβνικ, δημοσιεύθηκε επίσης μετά θάνατον το 2011. Ο Σίνδικ είναι ο εκδότης 17 σερβικών εγγράφων της Μονής του Αγίου Παύλου, με λεπτομερή περιγραφή, κείμενο και φωτογραφία του εγγράφου. Επιπλέον, ο Σίνδικ ετοίμασε έναν κατάλογο σερβικών εγγράφων της Μονής Χιλανδαρίου, σηματοδοτώντας έτσι την 800η επέτειο από την ίδρυση της Μονής. Ο κατάλογος αυτός συνοδεύει και τις μελέτες περί σερβικών μεσαιωνικών σφραγίδων της Μονής Χιλανδαρίου. Πολύ σημαντική συνεισφορά στη δημοσίευση και στη μελέτη των εγγράφων του Αγίου Όρους, καθώς και της ιστορίας των ίδιων των Μονών, είχαν οι καθηγητές Σβέτοζαρ Ραντοϊτσιτς και Τζόρτζε Ραντοϊτσιτς, οι οποίοι στις εκτενείς αναφορές τους από τις αποστολές τους επέστησαν και πάλι την προσοχή του επιστημονικού και του ευρύτερου κοινού στον μεγάλο πλούτο των ιστορικών, καλλιτεχνικών και πολιτιστικών θησαυρών της Μονής Χιλανδαρίου. Με βάση τις αναφορές τους δημιουργήθηκαν διάφορα έργα στο πλαίσιο των εργασιών του Συμβουλίου Χιλανδαρίου της Σερβικής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών. Ειδικότερα, από το 1966, ένας άλλος άξιος επιστημόνας ρωσικής καταγωγής, ο καθηγητής Γεώργιο Στρογόρσκι, διευθυντής και ιδρυτής του Ινστιτούτου Βυζαντινών Σπουδών της Ακαδημίας, συνειδητοποιώντας την ανάγκη συστηματικής εργασίας στη Μονή Χιλανδαρίου, ίδρυσε το προαναφερόμενο Συμβουλίο Χιλανδαρίου. Την ίδια χρόνια, το Συμβούλιο εξέδωσε τον πρώτο τόμο της περιοδικής του έκδοσης Χιλάνδαρσκι Σμπόρνικ, που θα δημοσιεύσει τα έργα ερευνητών που ασχολούνται με τα ζητήματα του παρελθόντος του Χιλανδαρίου και του Αγίου Όρους. Ήδη στο πρώτο τεύχος της συλλογής, οι σύντακτες συνεργάστηκαν με εκπροσώπους διαφόρων ειδικοτήτων, καθώς και με εξέχοντες ειδικούς από το εξωτερικό.
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η σύνδεση των συνεργατών του Ινστιτούτου Βυζαντινών Σπουδών με τους Γάλλους συναδέλφους, οι οποίοι υπό την καθοδήγηση του Γκαμπριέλ Μιέ, όπως ακούσαμε σήμερα, και αργότερα του Πολ Λεμέρ, ξεκίνησαν τη γνωστή πλέον σειρά Αρχίβ του Λατός. Η Φράνιο Μπάρισιτ, Σίμα Τσίρκοβιτς και Μίριανο Ζιβοίνοβιτς εργάστηκαν με αφοσίωση για την έκδοση των εγγράφων από τις μονές Μεγής της Λαύρας, Αγίου Παντελεήμονος, Χιλανδαρίου και Βατοπεδίου. Η γόνιμη συνεργασία, η δέσμευση και το αφοσιωμένο έργο της ακαδημαϊκού Μίριανο Ζιβοίνοβιτς και της βασιλικής Σκράβαρη, η οποία παρατήρησε τα μέχρι τότε άγνωστα ελληνικά έγγραφα των Σέρβων ηγεμόνων μεταξύ των καταγεγραμμένων εγγράφων της Μονής Φιλοθέου, ύπηρξαν ιδιαίτερο σημαντικά για την δημοσίευση των σερβικών εγγράφων των μονών του Αγίου Ως. Είχαμε αποκτήσει τις παρακάτω φωτογραφίες από το ιδιωτικό αρχείο της Βασιλικής Κράβαρη, στην οποία θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά. Κάποιες από αυτές φωτογραφίες είδαμε σήμερα. Σημαντικό ρόλο στην αποκάλυψη του Χιλανδαρίου στο ευρύ κοινό έπαιξαν και οι ακαδημαϊκοί Βόιστοβ Τζούριτς, Δημήτρη Μπογδάνοβιτς και Ντέαν Μέντακοβιτς, οι οποίοι ετοίμασαν μια μεγάλη μονογραφία για το Χιλανδάρι το 1978. Ο Δημήτρη Μπογδάνοβιτς, ως επικεφαλής του αρχαιολογικού τμήματος της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Σερβίας και στο πλαίσιο του προγράμματος του Συμβουλίου Χιλανδαρίου, εξέδωσε το 1978 τον κατάλογο κυριλλικών χειρογράφων της Μονής Χιλανδαρίου. Κατόπιν αυτού επέκτηνε την έρευνα του και σε άλλες μονές του Αγίου Όρους. Η Σερβική Μονή Χιλανδαρίου έλαβε ακόμη μία μελέτη στη μονογραφία της ακαδημαϊκού Μιριάννα Ζιβοίνοβιτς «Η ιστορία του Χιλανδαρίου από την ίδρυση της Μονής έως το 1335», που εκδόθηκε στο Βελιγράδι το 1998 και σύντομα αναμένεται ο δεύτερος τόμος της έκδοσης αυτής. Η Μίριανα Ζιβοίνοβιτς είναι συνεργάτηδα της έκδοσης «Αρχίβ του Λατός», στο πλαίσιο της οποίας δημοσιεύθηκαν τα ελληνικά έγγραφα της Μονής Χιλανδαρίου. Αυτή και ο Βίκτορ Σάβιτς ετοιμάζουν μια έκδοση των σερβικών εγγράφων της Μονής Χιλανδαρίου. Ανάμεσα στις ειδικές εκδόσεις που σχετίζονται με την ιστορία του Αγίου Όρους, είναι απαραίτητο να αναφερθεί και η μονογραφία «Το έγγραφο της Μονής Εσφυγμένου» του δεσπότη Γεωργίου Μπράνκοβιτς, αφιερωμένη σε μια εξαιρετικά σημαντική πηγή για τη σερβική ιστορία, η οποία περιέχει επίσης πορτρέτα μελών της σερβικής άρχουσας οικογένειας. Η μελέτη αυτή, αποτέλεσμα της σπουδαίας δουλειάς των Παύλο Ίβιτς, Βόισλα Τζούριτς και Σίμα Τσίρκοβιτς, δημοσιεύθηκε το 1989 στο Βελιγράδι. Επίσης, αξίζει να αναφερθούν οι μονογραφίες «Έγγραφα του πρίγκιπα Λάζαρου» και «Έγγραφα και επιστολές του δεσπότη Στέφαν», που δημοσιεύτηκαν το 2007 από τον Αλεξάνδρ Μλαντένοβιτς και περιέχουν 26 έγγραφα από τις Μονές Χιλανδαρίου, Μεγής της Λαύρας, Αγίου Παντελεήμονα και Βατοπεδίου. Η ακαδημαϊκός Μίριανα Ζιβοίνοβιτς, εκτός από την πολυετή δουλειά της, δεν αμέλησε να μεταλαμπαδεύσει στις νεότερες γενιές τις γνώσεις και την εμπειρία της που σχετίζονται με τη μελέτη των αγιορητικών εγγράφων. Καρπός τέτοιων προσπαθειών είναι η διδακτορική διατριβή της Τάμαρα Μάτοβιτς, επιστημονική συνεργάτηδα του Ινστιτούτου Βυζαντινών Σπουδών, πληροδοτήματα στα αρχεία των μονών του Αγίου Όρους, που υποστηρίχθηκε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Βελιγραδίου το 2017. Τέλος, πρέπει να αναφερθούμε και στη μονογραφία του Μπόαν Μίλκοβιτς, «Επιγραφές της Μονής Χιλανδαρίου, τόμος πρώτος», που δημοσιεύθηκε ως ειδική έκδοση του Ινστιτούτου Βυζαντινών Σπουδών της Ακαδημίας το 2019. Ιδιαίτερη σημασία έχει το περιοδικό Stari Srpski Arhiv, το οποίο εκδίδεται από το 2002 και περιέχει κριτικές εκδόσεις μεσαιωνικών εγγράφων από τη Σερβία και τη Βοσνία. Τα τελευταία χρόνια ορισμένα καταστατικά της Μονής Χιλανδαρίου έχουν δημοσιευθεί στην έκδοση του Ιστορικού Ινστιτούτου Μισελάνεα, καθώς και στο περιοδικό μεσαιωνικών μελετών Initial που ξεκίνησε το 2013. Σήμερα υπάρχουν και ψηφιακές βάσεις δεδομένων όπου αποθηκεύονται κάποιοι χάρτες. Τέτοια είναι η περίπτωση της βάσης δεδομένων Μοναστέριου, όπου μπορούν να βρεθούν 4 συλλογές σερβικών μεσαιωνικών πράξεων
Μεταξύ αυτών μια επιλεγμένη συλλογή εγγράφων του Χιλανθαρίου από τον 14ο αιώνα. Τέλος, είναι πολύ σημαντικό να επισημανθεί ότι ο συγγραφέας αυτής της έκθεσης χρησιμοποίησε την εξαντλητική μελέτη για την έρευνα του Άγιου Όρους από τον Στάνο Ιστανόεβιτς και τα έργα του Ντράγκη Τζιβοίνοβιτς, ανώτερου συνεργάτη του Ινστιτούτου Ιστορίας. Στη Σερβία, η μελέτη των αρχαιοτήτων και των μονών του Αγίου Όρους δεν παρέμεινε στα όρια του στενού κύκλου επιστημόνων. Χάρη στον αείμνηστο καθηγητή και ακαδημαϊκό Σλομπόταν Ντούσανιτς και τον καθηγητή Βλάντε Ταγιάνκοβιτς, ιδρύθηκε η Εταιρεία Φίλων του Αγίου Όρους Άθος στις 8 Δεκεμβρίου 1990 στο Βελιγράδι. Οι ιδρυτές της και μέλη δεν είναι μόνο επιφανείς επιστήμονες από τη Σερβία, αλλά συγγραφείς, δημοσιογράφοι, αρχιτέκτονες, γιατροί, καθώς και όλοι όσοι μοιράζονται τον ενθουσιασμό τους για το Άγιο Όρος. Η εταιρεία επιδίδεται και σε εκδοτική δραστηριότητα. Εκτός από 23 μονογραφίες, εκδίδεται και η σειρά «Καζίβανια», που αυτή τη στιγμή αριθμεί 11 βιβλία και αυθονεί σε άρθρα για τις αρχαιότητες του Αγίου Όρους, φωτισμένα από διαφορετικές οπτικές γνωνίες. Επιπλέον, η Εταιρεία Φίλων Αγίου Όρους διοργανώνει διαλέξεις με διάφορα θέματα από την ιστορία του Αγίου Όρους κάθε τελευταία Πέμπτη του μήνα, οι οποίες συνήθως έχουν πολύ μεγάλη προσέλευση. Σήμερα, στην εποχή των ψηφιακών συστημάτων και βάσεων δεδομένων, σε μια εποχή που η πρόσβαση στα έγγραφα είναι πολύ πιο εύκολη από πριν, παρέχεται σεμνή συμβολή στη διατήρηση του μνημείου και φροντίδα για το μικρό μοναστικό κράτος στο Χερσόνησο της Χαλκιδικής, που κληρονομεί τόσο μνημεία ανεκτήμητης σημασίας για την ιστορία του σερβικού λαού, όσο και αξίες που αποτελούν οδηγό για όλη την ανθρωπότητα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Παύλους για αυτό το ταξίδι μέσα από την μεγάλη δουλειά που έχουν κάνει οι Σέρβοι, όχι μόνο για το Χιλανδάρι, και γενικότερα με τις πηγές του Αγίου Όρους. Υπάρχει κάποια ερώτηση, κάποιο σχόλιο που θα ήθελε κανείς. Στο τέλος αναφερθήκατε στη συντακτορική διατριβή μιας κυρίας ή ζεύμα. Ποιο είναι το θέμα του έχεις? Κληροδοτήματα από το Άγιο Όρος. Μισό λεπτό. Κληροδοτήματα στα αρχεία των μονών του Άγιου Όρους. Να το έχετε, κύριε Σουβίλη. Το έχεις αυτό? Το έχετε, ρωτάει ο Γιώργος. Θα εκδοθεί? Δεν είναι εκδεδομένη. Ξέρουμε αν θα εκδοθεί σύντομα? Δεν το ξέρουμε ακόμα. Αυτή θα δουλεύει, αλλά δεν είναι. Είναι ενδιαφέρον και δεν ξέρω, είναι κανείς θέλει να... Είναι μόνο Σέρβοι και Δουρές ή από άλλες χώρες? Αυτό είναι από το Άγιο Όρος. Δεν είναι μόνο Σερβικές. Είναι άλλες, αλλά είναι... I'm sorry, I will have to say this in English. From the 13th to the 15th century. So it's not just about the wills of Serbian rulers, but in general, the wills from the archives of the Mount Athos from the 13th to the 15th century. Ωραία, είναι ενδιαφέρον, επειδή αναφέρατε και το μοναστέρι. Πλέον η έκδοση των εγγράφων μπαίνει στην ψηφιακή εποχή. Δηλαδή βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο την ανάγκη και την επιθυμία αυτές οι εκδόσεις να γίνονται ψηφιακά στο διαδίκτυο, σε συλλογές, διότι τα εργαλεία είναι απεριόριστα πλέον και μπορούν να γίνουν διασυνδέσεις και με παλαιότερες δουλειές και να εμπλουτίζονται διαρκώς και να υπάρχουν εκεί και να απευθύνονται και σε ένα μεγαλύτερο κοινό. Και είναι ενδιαφέρον αυτό το ότι κάποιες συλλογές αρχίζουν και ανεβαίνουν ψηφιακά και εμφανίζονται.
Δεν ξέρω, είναι κανείς άλλος που θα ήθελε να... Δηλαδή στο παρελθόν, εκτός από αυτή τη συλλογή του Μόση Σόβρε, που έχει ελληνικά έγγραφα, και του, μετά του Σταγιώναβιτς, λίγο πριν νομίζω, ήταν φέρε πιο πολύ σε σλαβικά έγγραφα. Όχι, όχι, ο Μοσίν Τσολοβιό είναι ελληνικά. Ναι, με αυτό εννοώ. Με αυτό εννοώ, εκτός από αυτά που είναι ελληνικά, ναι, ναι. Και νομίζω και παλιότερα ο Μόση Σόβρε έκανε ένα συμπλήρωμα. Το συμπλήρωμα που έχει κάνει μετά, ναι, αλλά και πριν από αυτούς, ο Στογιάνοβιτς, αν θυμάμαι καλά, που έχουν εκδώσει κάποια ελληνικά έγγραφα, εκτός από αυτούς. Ελληνικά έγγραφα τους Σέρβους ηγεμόνες. Ναι, 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 ναι. Ο Στογιάνοβιτς έξεδωσε αυτό. Εκτός από αυτούς, στο 10ο αιώνα έχουμε άλλες εκδόσεις που δεν είναι, παρουσιάζουν κάποιο υλικό, έστω και με τα Βυζαντινό, γιατί ξέρω ότι η αιμονή λίγο των Σέρβων είναι με τους Σέρβους βασιλείς, του σαν και πέρα ιδίως. Αλλά αν έχουμε έκδοση και ελληνικών εγγράφων, τα οποία είναι με τα Βυζαντινά, δεν είναι Βυζαντινά. Δεν έχετε υπόψη. Δεν έχουμε. Γίνει αυτό που είπαμε. Δεν έχουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παύλου.